Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Στο παραλήρημα του συναδέλφου της Νέας Δημοκρατίας θα ήθελα να απαντήσω, μη μιλάμε για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου κύριου της Νέας Δημοκρατίας. Όσον αφορά το προϋπολογισμό του 2014, πρέπει εξ αρχής να επισημανθεί μία βασική προβληματική. Αναφερόμαστε στην προκλητική άρνηση της κυβέρνησης και φάνηκε και από την ομιλία του προηγούμενου ομιλητή να προσγειωθεί στην πραγματικότητα της χώρας και της παγκόσμιας κατάστασης. Μιας κυβέρνησης που νοσεί βαριά από το σύνδρομο του εγκλισμού και της κοινωνικής απομόνωσης στο παράλληλο σύμπαν του μνημονίου. Εκεί θα μείνετε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα προϋπολογισμό που προσαρμόζει τις ανάγκες των πολιτών στην κυβερνητική πολιτική και όχι την κυβερνητική πολιτική στις ανάγκες των πολιτών. Ένα προϋπολογισμό που παλεύει για την επιβίωση της κυβέρνησης και όχι της κοινωνίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση συνομιλεί, διαφωνεί και διαπραγματεύεται με τον εαυτό της, μαζί με τα μεγάλα συμφέροντα που εκπροσωπεί. Όπως η πολιτική του μνημονίου δεν προϋπολογίζει το κοινωνικό και πολιτικό της κόστος, έτσι και ο κυβερνητικός προϋπολογισμός αντιλαμβάνεται την κοινωνία ως αόρατη και άπαξ και παρακάψει στην ίδια την κοινωνία και τις ανάγκες της, μετά μπορείς να ισχυριστείς ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Η κυβέρνηση το γνωρίζει καλά, πως και αυτός ο προϋπολογισμός που έχουμε στα χέρια μας είναι στον αέρα. Υπολείπεται η σφραγίδα της Τρόικα και η κατάθεση του νέου μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Η επίσημη δήλωση του εκπροσώπου του όλοι, που όλοι ρεν, ότι ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε δεν έχει την έγκριση της Τρόικα, δείχνει πως πολύ σύντομα θα υπάρξει ένα τελείως διαφορετικό κείμενο με άλλα μεγέθη από αυτά που υπάρχουν σήμερα, τόσο για τις εκτιμήσεις του 2013 όσο και για τις προβλέψεις του 2014. Συνεπώς, ξεκινάμε μια συζήτηση για ένα προϋπολογισμό υπό αίρεση, υπό ριζική αναθεώρηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται εντός μιας εκτεταμένης κοινωνικής και οικονομικής ύφεσης. Φαινόμενα όπως η γενικευμένη πίεση προς τα κάτω της αξίας της εργασίας, στο βωμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, η ανεμική ανάπτυξη σε συνδυασμό με υψηλά επίπεδα εθνικών χρεών, η χρηματοπιστωτική αστάθεια και η μετατροπή της κρίσης των κερδών σε κρίση της εργασίας εντείνουν περισσότερο τη συγκεκριμένη τάση. Η αναπτυξιακή πορεία του παγκόσμιου συστήματος παρουσιάζει φθήνουσα πορεία, με το έτος 2013 να διατηρεί χαμηλότερα επίπεδα ανάπτυξης, 2,9%, από τα προηγούμενα δύο έτη, 3,9% και 3,2% αντίστοιχα. Αναθεωρημένα προς το δυσμενέστερο εμφανίζονται τα οικονομικά στοιχεία των αναδυόμενων οικονομιών της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας και της Νοτιού Αφρική, γνωστά ως BRICS. Η αισιοδοξία από διάφορους κύκλους των κυρίαρχων οικονομικών πως μέσα από τον αυξανόμενο δυναμισμό των οικονομιών αυτών μπορεί να αναθερμαθεί και να τεθεί εκ νέου σε κίνηση η οικονομική μηχανή του καπιταλισμού δεν επικυρώνεται από την πραγματικότητα. Η Ευρωζώνη κλείνει σχεδόν 6 συνεχόμενα τρίμηνα ύφεσης, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πολιτική του μνημονίου, όπως η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική και η σφιχτή πιστωτική επέκταση, αναφέρεται στον ίδιο τον προϋπολογισμό πως λειτουργήσαν αρνητικά στην εσωτερική ζήτηση και οδήγησαν σε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ύφεση. Όμως η παγκόσμια κρίση δεν διαφαίνεται μόνο από τις αρνητικές διακυμάνσεις διαφόρων οικονομικών δειχτών. Μέσα σε λίγα χρόνια οι κοινωνικές συγκρούσεις ανά τον κόσμο βαθαίνουν και αποκτούν τέτοια έκταση που είναι αδύνατο να τις αγνοήσεις. Από το δυτικό κόσμο μέχρι τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή, οι λαοί σηκώνουν ανάστημα και εξεγείρονται ενάντια στην άρνηση των οικονομικών ελίτ να ενσωματώσουν στοιχειώδη αιτήματα όπως το αίτημα για δημοκρατία, για εργασία, για ζωή με αξιοπρέπεια και βασικές κοινωνικές παροχές.
παροχές. Η διατήρηση και η αναπαραγωγή των κερδών μέσα από τη μονομανή υποτίμηση της εργασίας, η όξυση των κοινωνικών ανισοτήτων, η ένταση της καταστροφής του περιβάλλοντος και το σπάσιμο των παλιών κοινωνικών συμβολέων αφήνει προς το παρόν πολλά ανοιχτά ερωτήματα για το μέλλον. Και ένα από αυτά είναι το κατά πόσον το υπάρχον σύστημα κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης του πλανήτη, ο παγκόσμιος καπιταλισμός, πρέπει να συνεχίσει να κρατά στα χέρια του το τιμόνι της ανθρωπότητας. Ένα ερώτημα ανοιχτό για το μέλλον, που η έκβαση των κοινωνικών συγκρούσεων ανά τον κόσμο θα το κρίνει κιόλας. Όπως προαναφέρθηκα, ο φετινός προϋπολογισμός, την ίδια στιγμή που διαπνέεται από μια πλαστή θριαμβολογία, στο σύνολο της ανάλυσής του συνεχίζει να λειτουργεί με σκληρά ταξικά κριτήρια, αδιαφορώντας για το πώς θα επιβιώσει η πλειοψηφία της κοινωνίας. Στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής με τίτλο «Πόσο δίκαιη είναι η κατανομή των βαρών στη δημοσιονομική προσαρμογή», απαντά: 2,5 εκατομμύρια άτομα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, που αντιστοιχεί στο 23% του πληθυσμού. Άλλο ένα 36% ή 3,8 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, βιώνουν δηλαδή τις κακουχίες των υλικών στερήσεων και της παροδικής εργασίας. Το πλουσιότερο 20% των Ελλήνων είναι σήμερα 7 φορές πιο πλούσιο από το φτωχότερο 20% του πληθυσμού. Ένα χάσμα το οποίο μεγάλωσε κατά 20% από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα. Το 66,2% των ανέργων ψάχνουν δουλειά για πάνω από ένα χρόνο. Περνάμε δηλαδή σε ένα νέο στάδιο διαθρωτικής μόνιμης ανεργίας, όπως εμέσως το παραδέχεστε και ήδη μέσα στον προϋπολογισμό. Παράλληλα, σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας παρουσιάζει τα εξής στοιχεία. Η Ελλάδα βρίσκεται σε χειρότερη θέση και από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όρους κινδύνου φτώχειας και στην τέταρτη χειρότερη θέση σε όρους φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Στην προτελευταία θέση σε όρους μεριδίου εισοδήματος για το πλουσιότερο 20% προς το φτωχότερο 20% και στην τέταρτη χειρότερη θέση σε όρους εισοδηματικής ανισότητας. Στην τέταρτη χειρότερη θέση μεταξύ 35 χωρών του ΟΣΑ με βάση τους δείχτες ευημερίας και ποιότητας ζωής, πριν το Μεξικό, την Πορτογαλία και την Τουρκία, με εξαιρετικά κακές επιδόσεις για την εργασία και τις αποδοχές, τις κοινωνικές σχέσεις, τη στέγαση, την υποκειμενική ευημερία και την ποιότητα του περιβάλλοντος. Στη χειρότερη θέση του ΟΣΑ ως προς το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι με τη ζωή τους. Επίσης, σήμερα διέβαζα ότι όσον αφορά την παιδεία, από την 25η θέση που κατήχε όσον αφορά την αποτελεσματικότητά της η παιδεία σε 65 χώρες του ΟΣΑ, από την ημέρα της κρίσης μέχρι σήμερα έχει κατρακυλήσει στην 45η θέση. Αυτά είναι τα κατορθώματά σας. Κάτω από αυτό το τεράστιο κοινωνικό χάσμα που δημιουργείται στην ελληνική κοινωνία, βγήκε στη δημοσιότητα η ετήσια έρευνα της ΑΙΚΑΠ για το 2012. Η συγκεκριμένη έρευνα εμφανίζει τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα να έχουν αυξήσει την κερδοφορία τους κατά 45% μέσα στο 2012. Αναρωτιόμαστε, πώς γίνεται μέσα στις συνθήκες κοινωνικής εξαθλίωσης, βαθιάς ύφεσης της τάξεως του μείον 6,3% και σχετικά χαμηλών κύκλων εργασιών να εμφανίζει συνολικά κέρδη σχεδόν 50%. Αυτό που βγήκαν, από πού βγήκαν αυτά τα κέρδη, κύριε Υπουργέ, είναι απλό. Ωστόσο, και το γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς, είναι τα χρήματα που προέρχονται από το τσάκισμα των μισθών και των εργασιακών δικαιωμάτων σε συνδυασμό με την εκχώρηση του δημόσιου πλούτου στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Είναι η περιουσία του ελληνικού λαού που βία τον αναγκάζεται να την απολέσει προκειμένου να τη δωρήσετε στους οικονομικά ισχυρούς. Όσον αφορά τη φορολογία και τους πληστηριασμούς, προκειμένου να γίνει αντιληπτό το μέγεθος
της φορολογικής επιβάρησης που επέρχεται, αξίζει να αναφέρουμε πως η εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπει πως ενώ το ονομαστικό ΑΕΠ θα αυξηθεί μόλις κατά 0,1% το 2014, τα φορολογικά έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,8%. Πρακτικά και με απλά λόγια αυτό σημαίνει πως για κάθε ένα ευρώ που αυξάνεται το ΑΕΠ, τα φορολογικά έσοδα θα πρέπει να αυξάνονται σχεδόν κατά 30 ευρώ. Κάτω από αυτή την καταστροφική διαχείριση της κρατικής φορολογικής πολιτικής μπαίνει ο στόχος για ίσπραξη 2,5 δις επιπλέον μέσα στο 2014. Βέβαια, νέα μέτρα δεν παίρνετε. Παράλληλα, η διαδικασία της κρατικής υφαρπαγής της περιουσίας των οικονομικά αδύναμων πολιτών έχει ήδη αρχίσει για τα καλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχου και Εισπράξεων του Υπουργείου Οικονομικών, από τον Ιανουάριο ως τον Οκτώβριο του 2013 διενεργούνται περίπου 56 πληστηριασμοί την ημέρα. Ήδη μέχρι τον Οκτώβριο ασκήθηκαν πάνω από 156.000 μέτρα αναγκαστικής εισπράξης σε βάρος όσων χρωστούν στην εφορία, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών απειλεί με φυλάκιση και άλλους 22.000 πολίτες οφειλέτες. Η κυβέρνηση, προκειμένου να αγγίξει το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος 812 εκατομμύρια, θεωρεί πως από τις κατασχέσεις ακινήτων πρέπει να μπουν στα ταμεία 1,5 με 1,8 δις. Μέχρι το τέλος του έτους υπολογίζεται πως θα ασκηθούν διώξεις και κατασχέσεις σε περισσότερους από 200.000 φορολογούμενους. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ, αν το πρωτογενές πλεόνασμα νοείται ως επιτυχία για την κυβέρνησή σας, τότε για την κοινωνία θεωρείται εφιάλτης, πλεόνασμα φτώχειας και ανέχειας. Εξ αρχής σας έχουμε επισημάνει πως η πολιτική που αποθεώνει τη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αντλείται αυτό, ούτε οδηγεί την οικονομία σε διαδικασία ανάκαμψης, ούτε βγάζει την κοινωνία από το περιθώριο. Αντιθέτως, στην περίπτωσή μας λειτουργεί ακριβώς αντίστροφα. Παρουσιάζεται ένα πλεόνασμα που έχει προκύψει από τη διάλυση του κοινωνικού ιστού. Πρωτογενές πλεόνασμα για εσάς σημαίνει ξεπούλημα του δημόσιου πλήτου, κρατική φορολογία, εκμηδενισμένη εθνική συμμετοχή στο πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων μόλις 700 εκατομμύρια, απολύσεις χιλιάδων δημόσιων υπαλλήλων, μείωση των μισθών και των συντάξεων, κατάργηση εκατοντάδων δημόσιων φορέων, αδιανόητες περικοπές σε υγεία και παιδεία και ασφαλιστικά ταμεία. Διαλύεται την δημόσια παιδεία και υγεία με τα μέτρα που παίρνετε τώρα. Ένα πλεόνασμα που στο τέλος δεν θα διατεθεί καν για δαπάνες κοινωνικής πολιτικής, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία του ξοδεύεται στην αποπληρωμή του χρέους. Δεν πηγαίνει τίποτα στην οικονομία. Στην αποπληρωμή του χρέους πηγαίνει στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος. Το γεγονός πως έχετε ταυτίσει το πρωτογενές πλεόνασμα με την κοινωνία της ζούγκλας δεν θα πρέπει να σας κάνει υπερήφανος. Σταματήστε να συχαίετε την έννοια του πρωτογενούς πλεονάσματος με το πλεόνασμα φτώχειας και την έννοια της ανταγωνιστικότητας με το τσάκισμα της αξίας της εργασίας. Αναρωτιόμαστε, τι ακριβώς συμβαίνει όταν ισχυρίζεται πως η χώρα έχει αυξήσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά της? Στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται με περηφάνεια πως καταφέρατε τα εξής παρακάτω για τη χώρα. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες που βελτίωσαν το επιχειρηματικό τους περιβάλλον μέσα στο 2012. Συγκαταλέγεται επίσης στις χώρες με τη μεγαλύτερη βελτίωση όσον αφορά την προστασία των επενδυτών. Στην υψηλότερη βαθμολογία όσον αφορά επίσης το κόστος εργασίας και τις μεταρρυθμίσεις. Με διαφορετική γλώσσα, η ανταγωνιστικότητα για σας είναι η άλλη όψη της κοινωνικής εξαθλίωσης και τίποτα περισσότερο. Το εντυπωσιακότερο όλων κάτω από αυτή την απάνθρωπη μεθοδολογία είναι πως προβαίνετε στην εξής απίστευτη πρόβλεψη. Προβλέπετε μια αλματώδη αύξηση των επενδύσεων από το μείον 5,9% το 2013 στο συν 5,3% το 2014. Την ίδια στιγμή που για την ανεργία προβλέπεται μείωση κατά 1%. Το γεγονός
πως για 10% αύξηση των επενδύσεων η ανεργία μειώνεται κατά 1%, δείχνει πως στρατηγικά δεν ενδιαφέρεστε να την περιορίσετε. Αντιμετωπίζετε την ανεργία σαν ένα μικρό αστερίσκο, σαν ένα πρόβλημα που κάποια στιγμή στο αόρατο μέλλον θα πρέπει να επιληθεί. Δεν αρθρώνεται ούτε μισή σοβαρή πρόταση για το πώς θα καταφέρουμε να μπούμε σε μια διαδικασία μαζικής δημιουργίας θέσεων εργασίας. Δείτε τι κάνετε για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων ανθρώπων, που τους αντιμετωπίζετε σαν σύγχρονους δούλους μέσα από τα άθλια προγράμματα βάουτσερ. Προβαίνετε σε συνολική επιδότηση των εργοδοτών, προκειμένου να προλάβουν νέους ανθρώπους που θα δουλεύουν απλήρωτοι για 5 μήνες, παίρνοντας στο τέλος 300 ευρώ για κάθε μήνα χωρίς συντάξιμα ένσημα. Τους νέους ανθρώπους δεν τους θεωρείτε εργαζόμενους, αλλά τους βαφτίζετε ως ωφελούμενους. Εμφανίζονται περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχημάτων που δεν υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης αποζημίωσης, επειδή σκαρφιστήκατε την άθλια έννοια του ωφελούμενου. Ισχυρίζετε πως αυτός είναι ένας τρόπος έτσι ώστε οι νέοι να μπορούν να εισέρχονται μόνιμα στην αγορά εργασίας. Την ίδια στιγμή που μόνο το 3% καταφέρνει να συνεχίζει να εργάζεται μετά τη λήξη της πεντάμινης σύμβασης. Αυτή η πολιτική έχει όνομα. Λέγεται άνεργη ανάπτυξη. Ανάπτυξη για λίγους και καλούς. Με τα ερωτήματα του τύπου πόσα εργατικά κολαστήρια, πόσες μανολάδες, πόση φτώχεια χωράει αυτή η χώρα και πόσα μαγκάλια θα χρειαστούν ακόμα για να φύγετε από αυτή την κυβέρνηση. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, λέω ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένας προϋπολογισμός εκτός τόπου και χρόνου, κοινωνικά άδικος και σκληρά ταξικός προϋπολογισμός, υποαίρεση προϋπολογισμός που τεκμηριώνεται μόνο με πλαστή θριαμβολογία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Σαμοήλη.